Είμαστε με τον Μανώλη Ευσταθίου, υποψήφιο τοπικό σύμβουλο της κοινότητας Μυτιλήνης, με τον συνδυασμό μπροστά του Παναγιώτη Χριστόφα. Κύριε Ευσταθίου, γιατί επιλέξατε τον Παναγιώτη Χριστόφα συνοδοιπόρο σε αυτή τη μάχη? Επέλεξα τον Παναγιώτη Χριστόφα διότι εκφράζει μια ανανεωτική προσπάθεια οργανωμένης συστηματικής δουλειάς. Μου αρέσει πάρα πολύ το ψηφοδέλτιό του, τα άτομα από τα οποία απαρτίζεται. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι έχει ανθρώπους από όλους τους χώρους. Και πιστεύω ότι το χρειαζόμαστε αυτό για να πάμε μπροστά. Χρειάζονται όλοι οι άνθρωποι. Είτε είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, είτε είναι γιατροί, είτε είναι δικηγόροι. Χρειαζόμαστε τους πάντες. Και γι' αυτό και εγώ επέλεξα αυτό το ψηφοδέλτιο. Ποιες είναι οι προτεραιότητες που εσείς δίνετε προκειμένου ο Δήμος Μυτιλήνης αλλά και η τοπική κοινότητα να προοδεύσουν? Εγώ θα ξεκινούσα από τα απλά καθημερινά πράγματα που θα διευκολύνουν τον πολίτη, που θα διευκολύνουν τον άνθρωπο με ειδικές ανάγκες, που θα δώσουν στην πόλη μας μία αίσθηση καλαισθησίας που λείπει. Από εκεί και μετά τα πιο μεγάλα έργα καλοδεχούμενα να γίνουν. Αλλά επιμένω στα καθημερινά, στα προβλήματα που ζητούν άμεση λύση. Είτε είναι η καθαριότητα, είτε είναι τα πεζοδρόμια, είτε είναι η πρόσβαση των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα τα οποία λύνονται εύκολα και είναι απλή διάθεση. Εκεί θα δώσω τη μεγάλη μου προσοχή. Είναι η πρώτη φορά που ασχολείστε με την πολιτική και την τοπική αυτοδιοίκηση. Πώς το αποφασίσατε? Δεν μου αρέσει όρος ασχολούμαι με την πολιτική, δεν θα το ήθελα. Ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση και καλύτερα να προσφέρω θέλω. Δεν μου αρέσει όρος πολιτική. Λόγω της εστίασης Σπίδα που είμαι και γραμματέας, γνώρισα τα παιδιά, ενεργοποιήθηκα. Είδα ότι με μια συλλογική προσπάθεια και μια καλή ομάδα μπορείς να πετύχεις πολλά πράγματα. Αυτό ουσιαστικά με έκανε να είμαι υποψήφιος. Διότι είδα ότι με συλλογική δουλειά και προσπάθεια όλα γίνονται. Γιατί να επιλέξει ένας ψηφοφόρος να δώσει την ψήφο του σε εσάς? Έρχομαι σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο, αφού γράζομαι, ακούω. Κυκλοφορώ πολύ στην πόλη της Μυτιλήνης. Μιλάω με πολύ κόσμο λόγω της δουλειάς μου. Ακούω τα προβλήματα, τις αγωνίες του καθενός. Νομίζω ότι από τη θέση που είμαι μπορώ να δώσω λύσεις και να μεταφέρω ιδέες και προβλήματα ώστε να επιληθούν. Ποιο είναι το πρώτο έργο που εσείς θέλετε να υλοποιηθεί? Όπως είπα και πριν, θέλω από τα μικρά να ξεκινήσουμε. Ένα θέμα είναι της καθαριότητας. Δεν μπορώ να βλέπω 20 κάδους σκουπιδιών στην πλατεία Σαφούς με τα σκουπίδια απ' έξω, με τα δέσποτα να τραβάνε τις σακούλες. Αυτό το πράγμα εμένα με ενοχλεί. Αυτό το πράγμα θέλω να διορθωθεί. Με υπογειοποίηση, με μεταφορά των σκουπιδιών, πρέπει να βρούμε μια λύση εκεί. Τα πεζοδρόμια. Έχουμε πεζοδρόμια και δεν έχουμε. Μια μητέρα με ένα καροτσάκι δεν έχει πρόσβαση. Δηλαδή, φτιάξαμε πεζοδρόμια και βάλαμε σήματα του κώδικα οδηγής κυκλοφορίας, κολόνες φωτισμού και τα κατακλείσαμε. Άρα δεν έχουμε πεζοδρόμια. Από εκεί και μετά, καλά είναι και τα κολυμβητήρια, έτσι, είναι στις άμεσες προτεραιότητες. Καλές είναι και οι παιδικές χαρές, όλα είναι καλοδεχούμενα. Εγώ επιμένω στα καθημερινά. Οπότε γιατί ψηφίζουμε Χριστόφα? Ψηφίζουμε Χριστόφα γιατί είναι ο υποψήφιος δήμαρχος που έχει ήδη εργαστεί, χωρίς να έχει εκλεγεί, εδώ και 1,5 χρόνο. Έχει εντοπίσει τα προβλήματα της πόλης μας, έχει οργανώσει την επίλυση τους, έχει φτιάξει ένα συνδυασμό που απαρτίζεται, όπως είπα και πριν, από ανθρώπους που προέρχονται από πολλούς χώρους και λόγω του επαγγέλματος ως πολιτικός μηχανικός γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις, έχει ήδη δουλέψει όπως είπα πριν και πιστεύω και είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξει το Δήμο μας και θα πάμε μπροστά.